1490 π.Χ. έφτασαν εδώ στην παραλία του Μαραθώνα οι Πέρσες του Δάτη και Αρταφέρνη. Εδώ τους περίμεναν οι Αθηναίοι του Μιλτιάδη και χίλιοι Πλατεείς. Οι Αθηναίοι με τους Πλατεείς στρατοπέδευσαν στους γυρολόφους για να ελέγχουν και τις κινήσεις του εχθρού. Οι Πέρσες είχαν για σύμβουλο τον πρώην τύρανο της Αθήνας, Ιππία. Σας λέει κάτι αυτό? Σας θυμίζει κάτι με τους συστημικούς σήμερα? Ήθελαν ξανά να τον στήσουν γιατί ήταν φιλαπροσκύμενος προς αυτούς. Να τονίσω επίσης ότι στη μάχη αυτή έλαβαν μέρος ο Αριστίδης, ο Θεμιστοκλής και ο τραγικός ποιητής Εσχύλος. Εδώ βλέπουμε τι θέση ακριβώς, εδώ είναι ο Τύμβος, τη θέση που έγινε αυτή η μεγάλη μάχη, η μάχη του Μαραθώνα. Ο αδελφός του Εσχύλου, Κυνέγυρος, προσπάθησε όταν τράπησαν οι σφυγίνοι Πέρσες να κρατήσει ένα από τα καράβια των Περσών με το χέρι του. Αυτοί του έκοψαν το χέρι, έβαλε το άλλο, του έκοψαν και το άλλο χέρι, έβαλε τα δόντια του και τον αποκεφάλισαν. Με αποτέλεσμα έτσι και πέθανε. Δείχνει την αντρία τότε των αρχαίων Ελλήνων. Πάμε εδώ στην οδό Πλατεών, που βλέπουμε το πρώτο ελλαδικό νεκροταφείο. Τα μουσεία έχουν κάποιο ωράριο, γι' αυτό δεν μπορώ να εισέλθω. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Γάλλος Μισελ Μπραλ στους αγώνες του 1896 είπε να επαναληφθεί η διαδρομή αυτή που έκανε τότε ο Φιδιππίδης τρέχοντας από το Μαραθώνα στην Αθήνα, για να αναγγείλει το γεγονός λέγοντας «Ναι, νικήκαμεν» και ξεψύχησε μάλλον στο ύψος του ψυχικού. Από τότε ο Μαραθώνιος είναι ολυμπιακό άθλημα προς τιμήν του Φιδιππίδη. Έχουν τρέξει μεγάλα ονόματα σε αυτή την κλασική διαδρομή και είναι ολυμπιακό άθλημα, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Εδώ βλέπουμε την πρωτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη, που έτρεξε και αυτός εδώ στο Μαραθώνιο. Μερικά χρόνια αργότερα, οι Αθηναίοι έστησαν ένα τρόπαιο σε ανάμνηση της νίκης τους κατά των Περσών. Βλέπουμε εδώ το χώρο ακριβώς όπου στήθηκε αυτό το τρόπαιο. Αυτά λοιπόν για τη μεγάλη μάχη του Μαραθώνα.